Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Μαρτινέγκο. Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα του Μαρτινέγκο και την ομάδα της Δόξας Ηρακλείου. Βλέπουμε τώρα τις δύο ομάδες να παρατάσσονται με τα κυτρινόμαυρα. Οι γηπεδούχοι του Μαρτινέγκο τώρα χειροκροτούν οι φιλοξενούμενοι με τα άσπρα, με την άσπρη εμφάνιση. Όλα έτοιμα για την έναρξη. Θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή για τον εκλειπώντα, τον κύριο Χανιωτάκη. Και έχουμε την έναρξη στο παιχνίδι με την Δόξα στην επίθεση. Καλή παλιά μπροστά. Τα αριστερά τώρα Κορδονούρης. Ένα σουτ καλό είναι πάνω από την εστία. Κορνάρος. Με τον Τσατσά. Ένα σούτ εκεί από μακριά, η μπάλα πάνω από την εστία. Τώρα με στην περιοχή έχουμε ένα πέσιμο και έχουμε το πέναλτι στο 6 για την ομάδα του Μαρτινέγκο. Παπουτσάκης απέναντι στον Μαυρίδη. Στο 1 λεπτό Παπουτσάκης και έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Μαρτινέγκο στο 9 με τον Παπουτσάκη να κερδίζει το πέναλτι, να το εκτελεί ο ίδιος και να ανοίγει το σκορ για τους κυτρινόμαυρους. Καντζηλάκης θα πάρει την μπάλα, θα κάνει μια παλιά για τον Καλογεράκη, θα, από αριστερά θα κάνει το σουτ, καλό σουτ, την μπάλα δοκάρι! Παραμένει το 1-0 στο 14 δοκάρι, ο Καντζηλάκης τώρα θα γυρίσει, θα κοντράρει. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Καλή εκτέλεση στην περιοχή. Κεφαλιά έξω. Λάθος τώρα ξανά. Ένα σούτ από μακριά. Καλό είναι σε κόρνερ ο Λούρος. Καλογεράκης. Για το Σπαθαράκι. Πολύ ωραία παλιά στην περιοχή. Και έχουμε τίποτα λέει ο ρέφερι. Η πτώση από τον Σπαθαράκι στην περιοχή. Φάνηκε να υπάρχει ένα τράβηγμα. Αλλάζουν ωραία την μπάλα, ο Καντζηλάκης δεν μπορεί να πάρει την μπάλα μπροστά, τώρα θα την ξαναπάρει. Κάνει μια ωραία τρίπλα, πάει να μπει στην περιοχή, πέναλτι, τώρα δίνεται το πέναλτι για την ομάδα της Δόξας. Το προηγούμενο ήταν σίγουρα περισσότερο πέναλτι από ότι αυτό. Κύριος Μπλαβάκης τώρα με τον βοηθό συνομιλούν για... Δεν αλλάζει η απόφαση. Στο 28, Καλογεράκης. Γκόλ η μπάλα. Έπεσε σωστά ο Λούρος. Αλλά δεν κατάφερε να αποκρούσει. Που ήταν πολύ καλή εκτέλεση στην δεξιά του γωνία. Από τον Καλογεράκη. Που ισοφαρίζει για την Δόξα σε 1-1. Και μάλλον θα έχουμε και το σφύριγμα της λήξης. Και έτσι γίνεται. Τέλος λοιπόν στο πρώτο μέρος με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 1-1. Και έχουμε τη σέντρα στην επανάληψη με τον του Μαρτινέγκο να έχει την κατοχή. Καλογεράκης, Κίτσιος. Το σούτ από το Σπαθαράκη στη γωνία του. Θα μπλοκάρει ο Λούρος. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα θα περάσει στα αριστερά για τον Μαρί. Ο Μαρί θα σουτάρει. Καλό σουτ. Σε κόρνερ ο Μαυρίδης. Στο 51. Και τώρα αλλάζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Παπουτσάκης είναι εκτεθειμένος. Ως μη γενόμενο το γκολ. Τώρα... Ευκαιρία με τον Καλογεράκη να σουτάρει, απομακρύνει ο Λούρος. Καλογεράκη με τα κουνάκια εκείνος ξανά στον Πατεράκη, θα βρει τον Καντζηλάκη, θα σουτάρει ο Καντζηλάκης, καλό σουτ γκολ! 1-2! Καντζηλάκης με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, στο εμικύκλιο της μεγάλης περιοχής, νικάει τον Λούρο που αυτή τη φορά δεν κατάφερε να αποκρούσει. Η
Εκτελείται το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής. Αναμπομπούλα με τον Σάχου να κάνει το 2-2 για την ομάδα του Μαρτινέγκου στο 88. Προς 89 βρισκόμαστε. Ο Εργοτέλης, η θυγατρική ομάδα του Εργοτέλη καταφέρνει να σημειώσει το 2-2 και να δώσει άλλη πνοή στο παιχνίδι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με την δόξα να φτάνει κοντά στη νίκη αλλά να βρίσκεται πλέον πολύ δύσκολα. Θα μπει στην περιοχή, θα ελιχθεί. Θα γυρίσει πολύ ωραία. Πατεράκι στο σούτ, την μπάλα κοντράρι και έξω. Καλογεράκης εκτελεί. Καλή και αυτή η εκτέλεση στην περιοχή. Μπάλα περνάει. Ο Λούρος θα μπλοκάρει την μπάλα μετά από την κεφαλιά του Πατεράκη. Ψάχνει τον... ο Νέζα. Κόντρες με τον Κορδονούρη να μην μπορεί να κερδίσει κάτι στη φάση. Και έχουμε τέλος στο παιχνίδι, με την δόξα Ερακλείου να παίρνει τον παρθενικό της βαθμό στο πρωτάθλημα. Έφτασε πολύ κοντά στην νίκη.